και επανερχόμαστε με μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση για ένα θέμα το οποίο είναι πλέον στην επικαιρότητα σε μεγάλο βαθμό. Αφορά την πιθανότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης στις ελληνικές θάλασσες offshore, λοιπόν. Έχουμε μαζί μας, να μας κάνει μια παρουσίαση πολύ ενδιαφέρουσα, ο κύριος Νίκος Αλαγιάλογλου, ο οποίος είναι... Σας βλέπουμε, σας ακούμε. Μια χαρά, γεια σας κύριε Παναγούλη. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Νίκος Αλαγιάλογλου είναι διευθυντής της Copenhagen Offshore Partners, που είναι μια εταιρεία διεθνώς πολύ εντόνως δραστηριοποιούμενη σε αυτό το τομέα, για τον οποίο θα συζητήσουμε. Και νομίζω ότι η εμπειρία που θα μας μεταφέρει και οι προτάσεις που θα μας πει είναι σημαντικό να ακουστούν. Σας δίνω το λόγο. Νομίζω ότι έχετε 12-15 λεπτά. Ναι, τόσο, μια χαρά. Όχι περισσότερο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Παναγούλη και ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Καταρχήν, που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ στην κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, έχω να πω, την παρακολούθησα από το πρωί. Χάρηκα πολύ που άκουσα και θετικά μηνύματα και από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιωλικά, όπως επίσης και τις δηλώσεις της κυρίας Δούκου, που ουσιαστικά επανέλαβε πολύ θετικά μηνύματα, ότι δύο κομμάτια μείνανε στο puzzle, περιμένουμε την πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιωλικά και το δεύτερο κομμάτι, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θαλάσσια αιωλικά που όλοι αναμένουμε να δούμε λίγαν συντόμως. Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το κείμενο. Επομένως, πολύ θετικές οι δηλώσεις και από τον Υπουργό και από την κυρία Γενική. Και εμείς σαν εταιρεία του χώρου των θαλάσσιων αιωλικών με εμπειρία από θαλάσσια αιωλικά στη Δανία από τις αρχές του 90 αλλά και σε όλο τον κόσμο πλέον γιατί η αγορά των θαλάσσιων αιωλικών έχει ανοίξει, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε με κάθε τρόπο δυνατό και στις αρχές, στη ρυθμιστική αρχή αλλά και προς το Υπουργείο με ιδέες, προτάσεις, πώς έχει δουλέψει το κομμάτι των θαλάσσιων αιωλικών σε άλλες αγορές. Να μην σας κουράζω παραπάνω, θα μπω στην παρουσίασή μου, θα μου επιτρέψετε μια σύντομη εισαγωγή προσωπική και για την εταιρεία. Η έδρα μου είναι στη Δανία, στην Κοπενχάγη, όπου ζω και εργάζομαι τα τελευταία 11 χρόνια, 9 εκ των οποίων στο κομμάτι των θαλάσσιων αιωλικών. Με εμπλοκή σε περίπου 10 με 15 θαλάσσια αιωλικά πάρκα σε Ευρώπη αλλά και αγορές εκτός Ευρώπης, στο σύνολο γύρω στα 7 γίγκα με διαφορετικούς ρόλους σε κάθε ένα από αυτά. Όσον αφορά την εταιρεία που εκπροσωπώ, Copenhagen Offshore Partners, δουλεύουμε σε αποκλειστική συνεργασία με την Copenhagen Infrastructure Partners, οι οποίοι στην ουσία είναι ένα επενδυτικό fund, έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής κεφάλαια συνολικού ύψους 12 δις ευρώ, τα οποία επενδύονται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις κατηγορίες που βλέπετε εδώ, με ναυαρχίδα τα offshore wind, τα θαλάσσια αιωλικά. Εκεί έρχεται στην ουσία και ο ρόλος της δικιάς μου εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει κατά αποκλειστικότητα την ανάπτυξη τέτοιων έργων. Εδώ βλέπετε λίγο στον παγκόσμιο χάρτη, στην ουσία η υπόθεση των θαλάσσιων αιωλικών ξεκίνησε όντως από την Δανία και από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά πλέον έχει γίνει παγκόσμια υπόθεση. Βλέπουμε να ανοίγουν αγορές η μία μετά την άλλη, τόσο στην πλευρά της Αμερικής, όπου όντως σχεδόν όλα τα states στην Ανατολική Ακτή έχουν πολύ φιλόδοξους στόχους και τα project ξεκινάνε να προχωράνε εκεί, αλλά τόσο και στην πλευρά της Ασίας που βλέπουμε αγορές όπως η Ταϊβάν, η Κορέα, η Ιαπωνία και το Βιετνάμ να έρχονται και να μπαίνουν πλέον πολύ δυναμικά στο κομμάτι των θαλάσσιων αιωλικών.
και σαν ένας παίκτης που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια αγορά των θαλάσσιων υλικών. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις αγορές τις οποίες είμαστε ενεργά παρόντες με συγκεκριμένα project εκτός των ευρωπαϊκών, τα οποία ήδη έχουν χτιστεί και έχουμε παραδώσει στο παρελθόν. Όσον αφορά τώρα, αν θέλουμε να ζουμάρουμε λίγο και να ζουμάρουμε στο χώρο της Ευρώπης, όπως επαναλαμβάνω, ανέφερε και η κυρία Σδούκου, περιμένουμε με ανυπομονησία την ευρωπαϊκή στρατηγική. Πηγές όπως το Reuters μιλάνε για έναν πολύ φιλόδοξο στόχο που θα μας πάει γύρω στα 60 γιγαβάτ το 2030. Αυτό σημαίνει στην ουσία έναν πενταπλασιασμό από την εγκατεστημένη ισχύ θαλάσσιων αιωλικών που υπάρχουν στην Ευρώπη, χωρίς να μετράμε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήδη από μόνο του έχει γύρω στα 12 με 15 γιγαβάτ εγκατεστημένα ή τέλος πάντων σε τελικό στάδιο. Επομένως, μιλάμε για 60 γιγαβάτ μέχρι το 30 στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 300 γιγαβάτ μέχρι το 50. Πολύ σημαντικά νούμερα που στην ουσία επιβεβαιώνουν και τις προβλέψεις του International Energy Agency, σύμφωνα με τις οποίες θα φτάσουμε το 2040 να μιλάμε για τα θαλάσσια αιωλικά πλέον ως τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα ξεπεράσουν λοιπόν τις υπόλοιπες μορφές τόσο ΑΠΕ όσο και συμβατών καυσίμων φυσικά. Το μήνυμα δηλαδή που θέλω να περάσω δίνοντας αυτά τα νούμερα και τα γραφήματα είναι ότι δεν μιλάμε για μια τεχνολογία σε δοκιμαστική κλίμακα ή μια τεχνολογία η οποία είναι σε πρώιμο στάδιο. Μιλάμε για μια τεχνολογία τεσταρισμένη, η οποία έχουν αναπτυχθεί έργα, όπως ανέφερα, ήδη από τη δεκαετία του 90, το 90 με 95 στην Δανία και σε όλες πλέον τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα με παράκτιο μέτωπο που να μην έχει αναπτύξει θαλάσσια αιωλικά και πλέον ανοίγει η αγορά, όπως είπα, και εκτός Ευρώπης. Μιλάμε για μια τεχνολογία, λοιπόν, η οποία έρχεται με έργα μεγάλης κλίμακας να συνεισφέρει στο ενεργειακό μείγμα πολλών χωρών και δι των ευρωπαϊκών χωρών που η Ευρώπη πρωτοστατεί στην ουσία στη βιομηχανία των θαλάσσιων αιωλικών. Τώρα, να πάμε λίγο στα δικά μας και να δούμε λίγο πώς απεικονίζονται στον ελληνικό χώρο. Και ναι, υπάρχει το δυναμικό. Η Ελλάδα είναι πρικισμένη με ήλιο και αέρα, όπως έχουμε πολλάκι πει, αλλά και συγκεκριμένα στο χώρο του Αιγαίου βλέπουμε όντως ότι υπάρχει το δυναμικό για την εγκατάσταση τέτοιων έργων, θαλάσσιων αιωλικών δηλαδή. Εδώ παραθέτω μία από τις αναλύσεις οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Προφανώς υποσυζήτηση, οι παράμετροι που έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση, αλλά όντως φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν βγάλουμε στην άκρη χώρους στο Αιγαίο, οι οποίοι θα υποπέσουν σε ζώνες αποκλεισμού, ακόμα και αν εξαιρέσουμε αυτές τις ζώνες και λάβουμε υπόψη τα τεχνικά κριτήρια για τη βιωσιμότητα θαλάσσιων νερών, θα δούμε ότι όντως το Αιγαίο μπορεί να φιλοξενήσει σε μεγάλη κλίμακα τέτοια έργα. Είμαστε τυχεροί να έχουμε το δυναμικό στις θάλασσές μας. Επομένως, στο χέρι μας είναι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει το δυναμικό και ότι το κομμάτι των θαλάσσιων αιωλικών είναι απλά η ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ότι βλέπουμε συγκεκριμένα ωφέλη που θα έρθουν την Ελλάδα συγκεκριμένα αν μπούμε κι εμείς με τη σειρά μας μετά από όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες στο κομμάτι των θαλάσσιων αιωλικών. Αναφορικά εδώ κάποια από τα πλεονεκτήματα παραθέτω. Νομίζω έχει αναφερθεί μερικές φορές ήδη στη σημερινή κουβέντα ότι θεωρούμε ότι τα θαλάσσια αιωλικά θα έρθουν στην ουσία να βοηθήσουν την Ελλάδα να πιάσει αυτό το φιλόδοξο στόχο των 9 γίγα νέας εγκαταστημένης ισχύς ΑΠΕ που θέλουμε να πιάσουμε μέχρι το 30, με υποσημείωση εδώ ότι αυτός ο στόχος
ίσως και να αυξηθεί, ίσως και να ανανεωθεί, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τους ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους που έρχεται να θέσει η Κομισιόν. Λοιπόν, το σημείο εδώ που θέλω να θέσω είναι ότι τα θαλάσσια ολικά με την κλίμακα των έργων, μιλάμε για έργα 400, 500, 600 MW για ένα έργο, θα έρθουν στην ουσία να βοηθήσουν να πιάσουμε αυτό το στόχο του 30, ο οποίος κατά τα άλλα φαίνεται ίσως λίγο πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί αν μείνουμε μόνο στις ΑΠΕ, τις οποίες έχουμε ήδη εκμεταλλευτεί κατά κόρον, αναφέρομαι στα χερσαία αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά. Ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα των θαλάσσιων αιωλικών που δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε είναι ότι θα μιλάμε πλέον για μια νέα βιομηχανία. Μια νέα βιομηχανία με αυξημένη τον αντίκτυπο στην εγχώρια οικονομία. Μιλάμε για τα ναυπηγεία μας, για τα λιμάνια, για την βιομηχανία των καλωδίων και γενικά για όλο τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μια όθηση, θα έλεγα, από την εισαγωγή αυτής της νέας βιομηχανίας για την Ελλάδα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης είναι ότι μιλάμε για τον εγχώριο ενεργειακό πλούτο μας. Θα βοηθήσουν τα θαλάσσια ολικά, δεδομένης της κλίμακας των έργων, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστικός, να αντικαταστήσουν εισαγόμενα καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, και να μειώσουν την εξάρτηση της Ελλάδας από καύσιμα εισαγόμενα κυρίως από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, τα θαλάσσια ολικά με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν να προασπίσουν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα. Αυτό που παρατηρούμε, σύμφωνα με αναλύσεις, είναι ότι τα μελτέμια στο Αιγαίο μας δείχνουν να έχουν ένα πολύ καλό συγχρονισμό με τη ζήτηση στο δίκτυο. Δηλαδή, το ζητούμενο εδώ είναι να έχουμε μεγαβάτ ή μάλλον και γιγαβάτ ΑΠΕ εγκατεστημένα μέχρι το 30, αυτά τα 9 γιγαβάτ που χρειαζόμαστε για το στόχο. Αλλά δεν θέλουμε μόνο να έχουμε πολλά γιγαβάτ, θέλουμε να έχουμε γιγαβάτ που παράγουν όταν τα χρειαζόμαστε, όταν υπάρχει η ζήτηση. Και εδώ είναι που βλέπουμε τα θαλάσσια αιωλικά, το προφίλ, στην ουσία οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα μας δίνουν υψηλή παραγωγή από τα θαλάσσια αιωλικά όταν υπάρχει και η ζήτηση. Ενώ κατά τη στοιχεία τα χερσαία αιωλικά, η κατά πλειοψηφία, προφανώς ανάλογα με τη θέση τους, συνήθως πέφτουν, οι συντελεστές ισχύως πέφτουν κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Επομένως, βλέπουμε ένα καλύτερο συγχρονισμό του προφίλ των θαλάσσιων με το προφίλ της ζήτησης. Τέλος, όπως επίσης έχει αναφερθεί μερικές φορές στη σημερινή κουβέντα, θεωρούμε ότι ίσως τα θαλάσσια αιωλικά είναι και μια εναλλακτική πρόταση στο να βοηθήσουν να μειώσουν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Προφανώς, αφού μελετήσουμε πολύ προσεκτικά και βρούμε θέσεις οι οποίες μειώνουν κατά το ελάχιστο την οπτική όχληση. Επομένως, θα μπορούσαμε να λάβουμε και αυτή την παράμετρο υπόψη μας στα πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. Ελπίζω μάλλον, να έχω καταφέρει να πείσω το ακροατήριο ότι όντως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των θαλάσσιων αιωλικών είναι αρκετά και σημαίνει ότι είναι μια τεχνολογία την οποία θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να αρχίσουμε να προχωράμε τη συζήτηση σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο και με τα υπόλοιπα κομμάτια που λείπουν από το παζλ. Ενδεικτικά παραθέτω εδώ κάποια από τα πέντε βασικά, τους πέντε βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειές μας, όπως η διαδικασία παραχωρήσεων των θαλάσσιων οικοπαίδων. Από την πλευρά του developer είναι να πάρεις αποκλειστικότητα στο site, είναι το πρώτο σημαντικό milestone στην ουσία σε ένα τέτοιο έργο. Είναι το milestone που θα σου δώσει στην ουσία την άδεια να βγεις στο θαλάσσιο οικόπεδο και να κάνεις έρευνες γεωφυσικές, γεωτεχνικές, ανεμολογικές, ούτως ώστε να αναλύσεις το site σου και να μπορέσεις να οριμάσεις το έργο σου. Άρα
είναι το πρώτο που πρέπει να λύσουμε. Πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια έργα, να βγουν οι developer να κάνουν τις απαιτούμενες έρευνες. Εδώ είναι μια σημαντική διαφορά με τα χερσαία αιωλικά, οι οποίες τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να προχωρήσουν με πολύ μικρότερο κόστος και μικρότερη χρονική διάρκεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στα θαλάσσια αιωλικά, βγαίνοντας έξω στη θάλασσα να κάνουμε έρευνες, μιλάμε ότι ο developer πρέπει ήδη να ξοδέψει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, επομένως πρέπει να έχει την βεβαιότητα της αποκλειστικότητας του αποκλειστικού ελέγχου του θαλάσσιου οικοπαίδου, προκειμένου να διαθέσει αυτά τα κεφάλαια για να οριμάσει περαιτέρω το έργο του. Το αδειοδοτικό, να μην τα επαναλαμβάνω, νομίζω είναι προφανές. Η διασύνδεση, κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε σε συνεργασία με τον ΑΔΜΙΕ, τη ΡΑΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, πού θα μπορέσουν να διασυνδεθούν, να κουμπώσουν αυτά τα έργα, σε ποιους κόμβους του δικτύου μας. Και προφανώς, να μην διαφέρω κι εγώ, να είμαι στο κλίμα των ημερών, με τον ειδικό λογαριασμό, προφανώς το σχήμα αποζημίωσης τέτοιων έργων είναι ένα ακόμη από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ζητήσουμε και να λύσουμε, προκειμένου να δώσουμε μια καθαρή οδό προς ένα PPA, το Power Purchase Agreement, στους developers, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έρθει άμεσα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια καθαρή οδός πώς θα φτάσουμε εκεί για να μειώσει το ρίσκο των επενδυτών. Εδώ να προσθέσω και όλα την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία ίσως που παρουσιάζεται στη χώρα μας με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε κομμάτι αυτού να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους έργα και να ανοίξει την αγορά των θαλάσσιων αιωλικών στην Ελλάδα. Πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις για να δούμε στην ουσία πώς μπορούμε να βγάλουμε τα δύο-τρία πρώτα έργα στην αγορά, να ανοίξει αυτή η νέα βιομηχανία για την Ελλάδα, βιομηχανία των θαλάσσιων αιωλικών, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, τι διάθεση υπάρχει για να επενδύσουμε στην ουσία σε μια άπε του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, που θα μας φέρει ακόμα και περαιτέρω των στόχων του 30, έργα μεγάλης κλίμακας που θα μας βοηθήσουν να κλείσουμε τους στόχους προς στο carbon neutrality που στοχεύει η Ευρώπη μέχρι το 50. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλαγιάλογου. Αυτό που να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, με βάση τις επαφές που έχετε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και με βάση αυτά που ακούστηκαν και σήμερα, δηλαδή για τα αναμενόμενα βήματα, θεωρείτε πιθανό, καταρχάς ως ένας μεγάλος όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, ας πούμε, στην Ελλάδα. Θεωρείτε πιθανό να έχουμε μέσα στον επόμενο χρόνο την έναρξη κάποιων διαδικασιών που θα μας έφεραν πιο κοντά στο να εγκαταστήσουμε θαλάσσια αιωλικά? Ευελπιστούμε πως ναι, γιατί αν θέλετε να πάρω αλλιώς την ερώτησή σας, αν δεν συμβεί κάτι μέσα στον επόμενο χρόνο, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ελπίζουμε να δούμε ανεμογεννήτριες στο νερό σε αυτή τη δεκαετία. Στην ουσία είναι τώρα, είναι μέσα στον επόμενο χρόνο που πρέπει να ξεκινήσει να θεσμοθετηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε να ευελπιστούμε να δούμε τα πρώτα έργα, τις πρώτες ανεμογεννήτριες στο νερό το 2025-26 και περαιτέρω. Αν δεν κινηθούμε άμεσα, δεν θα προλάβουμε να πιάσουμε ούτε αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Μιλάμε για έργα μεγάλη κλίμακα. Πείτε μου, παρακαλώ. Τεχνολογικά, έχετε κάποιο ερωτηματικό? Ή με βάση, το είπατε βέβαια, ας πούμε, για τις τεχνολογίες, αλλά ή με βάση, ας πούμε, τα δεδομένα που υπάρχουν, εάν προχωρήσει το θεσμικό πλαίσιο, αν προχωρήσουν τα βήματα σε επίπεδο ρυθμιστικό και θεσμικό, είμαστε τεχνολογικά και επιχειρηματικά, είμαστε μπροστά στο να προχωρήσει το πρώτο έργο? Κοιτάξτε, για το κομμάτι, τεχνολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες έργων, όπως όλοι γνωρίζουν, τα θαλάσσια αιωλικά σταθερού θεμελίου και τα πλωτά.
Τα σταθερού θεμελίου, νομίζω, όπως ανέφερα, είναι έργα τα οποία ξεκίνησαν στην Βόρεια Ευρώπη το 1990 και το 1995. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα τεχνολογίας. Είναι έργα τα οποία αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται στην κλίμακα των γιγκαβάτ ανά έργο. 1 με 2 γιγκαβάτ ανά έργο. Επομένως, δεν τίθεται κανένα ερώτημα. Όσον αφορά τα πλωτά, είναι στη φάση, έχουν τεσταριστεί. Έχει τεσταριστεί το πώς δουλεύει στην ουσία η ανεμογεννήτρια με τον πλωτήρα. Είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί, έχει τεσταριστεί. Το μόνο το οποίο μένει να τεσταριστεί στα πλωτά είναι στην ουσία πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στη βιομηχανοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Θα περάσουμε από τα 2, 3, 4 μονάδες πλωτών, 3-4 πλωτών ανά έργο, στη μεγάλη κλίμακα. Κάτι το οποίο γίνεται σε άλλες αγορές, για παράδειγμα και στο χώρο της Ευρώπης, αλλά και στο χώρο της Ασίας, τέτοια έργα, pre-commercial scale όπως τα λέγαμε, εκτελούνται ήδη τη στιγμή που μιλάμε και αναμένουμε ότι μέχρι το 25, όταν και θα είναι πλέον η ώρα να έρθουν τα θαλάσσια και στην Ελλάδα, θα έχουμε φτάσει ήδη και στο commercial scale, στο full commercial scale, στην πλήρη εμπορική κλίμακα και στα πλωτά. Επομένως, θα ήταν σχετικά και για την Ελλάδα. Επομένως, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως πριν από το 25-26 δεν θεωρώ ρεαλιστικό να δούμε ανεμογεννήτρια στο νερό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλαγιάλογλου. Από εκεί μακριά που είστε, τους χαιρετισμούς μας. Τους χαιρετισμούς μου από την Κοπενχάγη. Στη διάθεσή σας και όλων των φορών για περαιτέρω συζήτηση. Τι καιρό έχετε στην Κοπενχάγη, εδώ είναι λίγο μουντό, συνδυασμένος. Εκεί είναι μόνιμα. Μη μου λέτε για μουντό καιρό τώρα στην Αθήνα, αφήστε το, ας μην το συζητήσουμε το θέμα του καιρού. Ας μείνουμε στα θαλάσσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.